Ξέρετε, μάλλον, όταν έχεις μια οικογένεια, έχεις πολλές φωνές. Ακούς όμως αυτόν που τραβάει μπροστά. Και αυτή τη στιγμή αυτός που τραβάει μπροστά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός δίνει αυτός σηκώνει τη σημαία και αυτός δείχνει τον δρόμο που πρέπει να κινηθούμε. Αυτός λοιπόν έχει το δικαίωμα να πει που θέλουμε να πάμε. Επειδή έχεις και το πρόσφατο πέρασμα και από την πανεπιστημιακή κοινότητα και με αφορμή τα όσα γίνονται κάθε χρόνο με την 17 Νοέμβρη και το πλαίσιο αυτό διαμαρτυρίας γύρω από το Πολυτεχνείο, δεν ξέρω ποια είναι η τοποθέτησή σου, η θέση σου. Το θέμα είναι το τι συμβολίζει πλέον η 17 Νοέμβρη και πού έχει καταντήσει και πώς έχει ξεφτυλιστεί αυτή η έννοια. Θεωρείς ότι έχει εξευγενιστεί δηλαδή η συγκεκριμένη έννοια στο πέρασμα των χρόνων? Όχι. Η 17 Νοέμβρη σημαίνει διεκδικούμε την ελευθερία μας. Διεκδικούμε τη δημοκρατία μας. Mm-hmm. Διεκδικούμε την ανεξαρτησία μας. Όταν λοιπόν έχει αναστραφεί και γίνεται μία... θα το πω αυτό, δεν μου άρεσε η λέξη, αλλά μπαχαλοποίηση. Μπαχαλοποίηση. Ακούστηκε ιδιαίτερα πολύ τις προηγούμενες μέρες. Αυτής, ναι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Γιατί οι άνθρωποι τότε πέθανε και πάλεψαν για δανεικά. Όπως πολλές φορές οι Έλληνες παλεύουν και αγωνίζουν για τα ιδανικά τους. Τώρα, αν αυτό καταστρέφεται και μεταστρέφεται σε μια αρνητική εικόνα που δεν είναι αυτός ο Έλληνας, ναι, αυτό είναι άδικο. Και μακάρι κάποια στιγμή να μπει εκείνο το λιθαράκι, τα πολλά λιθαράκια, έτσι ώστε η κοινωνία να αλλάζει στον τρόπο σκέψης. Γενικότερα γίνονται συζητήσεις εντός του Ευρωκοινοβουλίου το τελευταίο διάστημα και φαντάζομαι θα έχει συμμετέχει και εσύ ο ίδιος σε θέματα που διέπουν έτσι το κομμάτι των ανθρώπων με αναπηρία και όσον αφορά τα δικαιώματά τους και πώς το αντιλαμβάνονται γενικά οι Ευρωπαίοι, το αντιμετωπίζουν διαφορετικά σε σχέση με τους Έλληνες. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία δεν έχει το χαρακτήρα της κύριας επιτροπής, είναι μια δευτερεύουσα επιτροπή, η οποία αυτό που εξετάζει είναι τα θέματα αναπηρίας. Disability in the group είναι η ονομασία. Αυτό που είναι μια από τα πιο παλιά in the groups επιτροπιακή, mm-hmm. ας πούμε, επιτροπή. Είναι μια από τα παλιότερα υπάρξεις μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι ένα ζήτημα που απασχολούσε πάντα. Σιγά σιγά γίνονται αλλαγές. Σε αυτή λοιπόν την επιτροπή, εγώ έχω τη χαρά και θα ανακοινωθεί και στο σύντομο μέλλον. Έχω την συμπροεδρία σε αυτή την επιτροπή. Μπράβο. Άρα λοιπόν είμαι σε μια θέση η οποία με το λόγο μου, με τις απόψεις μου, θέλω να κουνήσω, να μετακινήσω και να σπρώξω μια κατεύθυνση για την αναπηρία που έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι ανθρωποκεντρική και δεύτερον βάζει το δικαίωμα στο να είσαι ενάπηρος στο ότι η αναπηρία είναι ταυτότητα και έχει κάποια χαρακτηριστικά και αυτά τα χαρακτηριστικά κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται και έχεις δικαίωμα να τα βιώνεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ενοχλεί το γεγονός ότι υπάρχει μία πολιτότητα σε επίπεδο χώρας σε άλλες καταστάσεις που διέπονται βεβαίως από την νομοθεσία? Μιλάω για τον αντικαπνιστικό νόμο. Ναι. Υπάρχει μία πολιτότητα εκ μέρους της κυβέρνησης και εκ μέρους και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όντας και ο ίδιος φανατικός αντικαπνιστής. Φανατικότατος, μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό. Έτσι, μπράβο. Και βλέπουμε βαριά πρόστιμα, βαριές καμπάνες σε όλους όσους θα βρεθούν μέσα σε ιδιωτικούς χώρους και μη να καπνίζουν και στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Ενοχλεί καθόλου το Στέλιο Κυμπουρόπουλο που αυτή η απολυτότητα δεν έχει εφαρμοστεί στο κομμάτι των υποδομών των ατόμων με αναπηρία που θα έπρεπε να υπάρχουν στη χώρα μας? Όχι, γιατί... Όσον αφορά το κομμάτι της απολυτότητας, έτσι. Το κομμάτι της απολυτότητας, γιατί
Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Όταν έχουμε ένα αντικαπνιστικό νόμο, ο οποίος υπάρχει από το 2009 και εφαρμόζεται το 2019. 10 χρόνια αργότερα. Δεν το έρισκα πολύ απολυτότητα. Αν όμως με ρωτήσεις, αν χαίρομαι ότι κάποιος αποφασίζει να είναι απόλυτος στην εφαρμογή των νόμων, δεν με ενδιαφέρει πού αφορά αυτός ο νόμος, με ενδιαφέρει ότι εφαρμόζεται το νόμο. Άρα ναι, με χαροποιεί το γεγονός ότι δεν υποκύπτει σε συμφέροντα και κάνει κάτι το οποίο, όσο δύσκολο και αν είναι, δημιουργεί υγεία. Και αυτό εμένα με βρίσκει μπροστάρι και συμμέτοχο σε αυτή την προσπάθεια.